μπορούμε και όσοι ζούμε στον κόσμο και εσείς και αυτοί που έχουν οικογένεια να δημιουργήσουμε κάποιες συνθήκες ησυχίας, έστω μερικών λεπτών της ημέρας, μέσα στο 24ωρο, για τον εαυτό μας και για όποιο άλλο μέρος της οικογένειας θα θελήσει. Όπως σας είπα, ο Άγιος Γιώργος Παλαμάς είχε ένα ιδιαίτερο χώρο μέσα στο βάθος της κατοικίας που έμενε, έτσι όπου δεν είχε και παράθυρα, ήταν ησυχαστικός τόπος. Μπορεί να είναι 2x2, ένα πολύ μικρός χώρος. Εκεί να έχει κανείς τις εικόνες του, να έχει το καντιλάκι του, να μπορεί να κλείνει την πόρτα, να ησυχάζει εκεί. Αυτό που ο Κύριος το ονομάζει ταμείον. Το ταμείον στα σπίτια στην εποχή του Χριστού μας ήταν το θησαυροφυλάκιο. Ένας χώρος απομονωμένος έτσι, και ασφαλής, όπου φυλασσόταν ό,τι πολύτιμο είχε η οικογένεια. Εκεί λέγει ο Κύριος να εισέλθεις και να προσευχηθείς. Εισέλθε, λέει, στο ταμείο σου και κλείσον τη θύρα σου. Βλέπετε πώς ο ίδιος ο Κύριος μας διδάσκει μέθοδο, μας διδάσκει τρόπο ησυχίας, για να μπορέσουμε να προσευχηθούμε σωστά. Πρέπει κάθε οικογένεια να έχει ένα τέτοιο χώρο, ένα στο πολύ μικρό χώρο, που να έχει όμως μια σχετική, θα λέγαμε, ηχομόνωση και όχι πολλά φώτα, γιατί όλα αυτά βοηθούν στο να ηρεμήσει η ψυχή από τα εξωτερικά και οι αισθήσεις επίσης να μην είναι τόσο ενεργές. Όταν υπάρχει έτσι ένα ημίφος, όταν υπάρχει και σχετική ησυχία από θορύβους. Λοιπόν, και εκεί μπορεί ο άνθρωπος έστω λίγα λεπτά την ημέρα, το πρωί, το βράδυ, το μεσημέρι ενδεχομένως, έστω και λίγα λεπτά να πηγαίνει να ησυχάζει, να προσεύχεται, να λέει την ευχή, να κάνει κάποιες μετάνοιες, να διαβάζει λίγο το Ευαγγέλιο. Αυτό θα το βοηθήσει πάρα πολύ όταν γίνεται με σταθερή, καθημερινή, ας πούμε, προγραμματισμένη, θα έλεγα, πράξη. Όταν γίνεται με ένα πρόγραμμα αυτό, καθημερινό, έστω λίγα λεπτά. Ο μακαριστός ο Άγιος Εφραίμ ο Κατινακιώτης το έλεγε αυτό. Μπορεί, έλεγε κανείς, να κάνει ένα τέταρτο το πρωί, ένα τέταρτο το μεσημέρι, ένα τέταρτο το βράδυ, την ωραία προσευχή. Και πολύ θα βοηθούσε, σας είπα, όταν δημιουργήσουμε και ένα τέτοιο χώρο. Μετά μπορούμε να αξιοποιήσουμε ενδεχομένως αν έχουμε κάποιο σπίτι σε ένα χωριό. Πολλοί και πολλές οικογένειες έχουν μια τέτοια δυνατότητα. Τι μπορεί κανείς εκεί να δημιουργήσει πάλι τέτοια κατάσταση στο πρόγραμμά του που να μπορεί να πηγαίνει. Να πηγαίνει και όλη η οικογένεια, έστω για μία ημέρα, και να ησυχάζει εκεί. Και να βρίσκει το Θεό μέσα στην ησυχία. Ή ακόμα και να φεύγει και να επιδιώκει έτσι μία ώρα, δύο ώρες να βρεθεί κάπου σε ένα ήσυχο τόπο, μακριά από την πόλη, μακριά από το χωριό, μακριά από το σπίτι του, όπου να ησυχάζει. Εδώ να πω ότι οι πρόγονοί μας που είχαν αυτό το πνεύμα, το ησυχαστικό, γιατί ζούσανε μέσα στην παράδοση την ασκητική, εμείς δυστυχώς τα ξεχάσαμε όλα αυτά, έφτιαχναν τα εξοκλήσια. Γιατί τα έφτιαχναν, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μπορούν να πηγαίνουν εκεί και να κάνουν παρακλήσεις και να κάνουν μετάνοιες και να προσεύχονται. Διαβάστε τον Άγιο Παΐσιο που λέει για τις γυναίκες του χωριού του στην Καπαδοκία. Μάζωναν, λέει, τάκα τάκα τις δουλειές, μακιέρευαν, έπαιρναν ό,τι χρειαζόταν και μετά πήγαιναν στα εξοκλήσια που είχαν έξω από το χωριό και μία που ήξερε, λέει, να διαβάζει, διάβασε παράκληση και οι άλλες κάνανε μετάνοιες, δώστου μετάνοιες. Αυτό είναι το πνεύμα το ορθόδοξο, το ασκητικό, το ησυχαστικό. Ποιος τις δίδαξε αυτές τις γυναίκες να κάνουν αυτή τη ζωή, αυτόν τον τρόπο ζωής? Είναι ακριβώς αυτό το πνεύμα το ορθόδοξο. Αυτή είναι η παράδοσή μας. Και αυτό πρέπει να το αναβιώσουμε, να το ξαναζήσουμε.